τους παρακάλεσα να μιλήσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών και Εξωτερικών και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων οι οποίοι εκπροσωπούνται στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Τους εξηγήσαμε ακριβώς τι υπάρχει, ποια είναι η κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο στο δικό μου κόμμα θα απαντήσω απαντήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω και απαντήσεις στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε ακριβώς τι έχει γίνει στα πλαίσια του Eurogroup και εξήγησε ότι υπήρξε ένα μεγαλεπίβολο όσο και μεγαλόθυμο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε προς τους Έλληνες. Οι συζητήσεις θα συνεχιζόντουσαν το Σάββατο. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα δημοψήφισμα, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν μπόρεσαν ποτέ να ολοκληρωθούν. Βλέπουμε σήμερα ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση με πολύ μεγαλύτερη άνεση, θα τολμούσα να πω, και στιβαρότητα από ό,τι πριν από 5 χρόνια. Έχουμε το EFSF, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πακέτο φορολογικό και υποστήριξης, άρα η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση με πολύ μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά από ό,τι θα έκανε πριν 5 χρόνια. Επίσης, οι Υπουργοί Οικονομικών το Σάββατο κατέστησαν σαφές ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να υποστηρίξουν το ευρώ. Το πρόγραμμα το οποίο μας απασχολεί και το πρόγραμμα το οποίο σε συζητείτο αύριο στις 12 τη νύχτα εκπνέει και η πρόταση εμπροκειμένου. Άρα προκύπτει το από εκεί και πέρα, από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπάρχει πρόγραμμα για την Ελλάδα. Καταστήσαμε σήμερα σαφές ότι αν η ελληνική κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα ζητήσει περαιτέρω διαπραγματεύσεις, δεν θα έχουμε αντίρρηση να το σκεφτούμε με αυτό το θέμα. Θέλω να σκεφτώ και να υπογραμμίσω. Είναι δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει το οποιοδήποτε δημοψήφισμα. Είναι σαφέστατο και το σεβόμαστο. Είναι όμως και το δικό μας αδιαβασφητήτητο δικαίωμα των άλλων 18, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση κάνει μια κίνηση, εμείς να σκεφτούμε την κίνηση την οποία πρέπει να κάνουμε εμείς για να προστατευτούμε. Και αυτό είναι αυτό το οποίο έκαναν τα 18 κράτη, τα οποία αποφάσισαν ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα επιμηκυνθεί, αλλά αύριο βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα θα το αφήσουμε να εκπνεύσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ξαναβρισκόμαστε στο σημείο που λέμε, αν αποτύχει το ευρώ, θα αποτύχει η Ευρώπη. Άρα, έχουμε αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή και η Οικονομική Ένωση. Είναι αρχές πάνω στις οποίες στηριχθήκαμε, δημιουργήσαμε ένα κοινό νόμισμα και είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των 19 κρατών τα οποία αποφάσισαν να υποστηρίξουν το ένα κοινό νόμισμα. Πρώτον. Δεύτερον, η Ευρώπη, εάν υπάρχουν αυτές τις αρχές, μπορεί και πρέπει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και όταν υπάρχουν περιπτώσεις κρίσης σε σχέση με το ευρώ, τότε το αντίστοιχο κράτος πρέπει να αναλαβεί τις ευθύνες του και εμείς πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, αλλά αυτό είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η Ευρώπη θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει διάθεση συμβιβασμού. Δηλαδή, υπάρχει μία διελκυστή μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Κανείς δεν θα πάρει το 100%. Η διάθεση για συμβιβασμό, ιδίως όταν υπάρχει από τη μία μεριά μια τόσο μεγαλόθυμη πρόταση, το επαναλαμβάνω, και όπως ήταν το δεύτερο πρόγραμμα, το δεύτερο μνημόνιο, στο οποίο στις 20 Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι το αποδέχεται ο πρόγραμμα και είπε θα είναι η βάση μιας πιθανής επιμήκυνσης, αυτό ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλόθυμο, ήταν η βάση συμβιβασμού η δική μας. Και πρέπει να δηλώσουμε ότι η διάθεση για μια συμβιβαστική κίνηση εκ μέρους της Ελλάδος δεν υπήρξε και αυτό ακριβώς οδήγησε στο να υπάρξει διακοπή των συζητήσεων και δημοψήφισμα. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή
Οπότε η οποιαδήποτε προσπάθεια θα πρέπει να υπάρξει από τη μία μεριά, η αλληλεγγύη να υπάρχει, αλλά αν αυτές οι δύο αρχές δεν τηρηθούν, θα αποτύχει το ευρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Για άλλη μια φορά υπογραμμίζω και το είπα και προηγουμένως. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν ως αναπτυξιακά μέτρα για την Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν και ο κύριος Γιούνκερ εμπροκειμέτου εξήγησε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Έχουμε κάθε διάθεση να βοηθήσουμε αν αυτό είναι αναγκαίο και απαιτητό και να μπορέσουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Μίλησα και με τον Γάλλο συνάδελφο, αλλά μίλησα πάνω απ' όλα με τον σοσιαλδημοκράτη συνάδελφο, όπου θα έχουμε μία συζήτηση στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπου θα πάρει το λόγο και ο Υπουργός Οικονομικών και όλοι οι άλλοι, και θα έχουμε ενημερώσει όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, εάν πραγματικά προκύψει κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω και λεπτομερώς. Κυρίες και κύριοι, κύριος Γκάμπριελ, από τις συνθήκες της Ρώμης δεν νομίζω ότι η Ευρώπη βρέθηκε σε μία τόσο βαθιά κρίση όσο είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε στην Ελλάδα από τη μεριά και το κύμα των μεταναστών από την άλλη. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μεγάλη πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει με όλους τους άλλους εταίρους να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύο τεράστιες προκλήσεις οι οποίες έχουμε. Είναι ένας συνδυασμός αλληλεγγύης και ευθύνης. Αυτό ισχύει για την εξέλιξη στην Ελλάδα εδώ και τώρα. Οι εξελίξεις στις τελευταίες μέρες και εβδομάδες είναι εξελίξεις οι οποίες προσπαθήσαμε να αποσοβήσουμε όλοι. Και εμείς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Eurogroup και η Κομισιόν ως τέτοια. Παρουσιάσαμε μία πρόταση έναν των Ελλήνων, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και πάρα πολύ πλούσια και έδινε πολλές δυνατότητες διαπραγμάτευσης και επέτρεπε να υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Γιατί λάβαμε στο ιερά υπόψη την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Ήταν ένα νέο πρόγραμμα, έλαβε σοβαρά υπόψη την ανάγκη των κοινωνικών βαρών και την ανάγκη να βρεθεί μια λύση. Δεν πρόκειται μόνο για το δεύτερο μνημόνιο, πρόκειται πολύ περισσότερο για το τι θα συμβεί μετά από το μνημόνιο, ώστε να βγει μόνιμα από την κρίση η Ελλάδα. Το είπαμε όμως, τονίσαμε και υπογραμμίσαμε ότι οι προδιαγραφές τις οποίες θα είχε αποδεχθεί η Ελλάδα το Φεβρουάριο θα έπρεπε να τις στηρίξει ως τέτοιες. Αυτή η πρόταση ως τέτοια είχε παρουσιαστεί, ήταν διασυνδεδεμένη με απαιτήσεις οικονομικές μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πώς είναι δυνατόν να αποδομηθούν βάρη και άχθη του παρελθόντος και πώς θα οδηγηθούμε σε μια πιο σταθερή πορεία. Εδώ υπήρχε κάθε διάθεση να υπάρξει ένας υγιής συμβιβασμός με τους Έλληνες. Μειώσαμε πάρα πολλά κονδύλια, δώσαμε κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η κρίση, η καθαρά ανθρωπιστική, και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και είπαμε εντάξει να μην αυξηθούν ποσά οι φόροι που είχαν σχέση φέριπιν με τα φάρμακα, φέριπιν με τις στρατιωτικές δαπάνες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν συνέχισε τη διαπραγμάτευση βάσει αυτών των προτάσεων, αλλά ακούθησε έναν άλλο δρόμο, διότι με αυτές τις μελλοντικές προτάσεις, οι οποίες θα οδηγούμαστε σε ένα τρίτο το είδος μνημόνιο, η πρόταση, οτιδήποτε άλλο, δεν ήθελε να συνδυάσει ένα ίδιο πρόγραμμα ανακατατάξεων, προσαρμογών και ανανέωσης. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Ήθελε να διαπραγματευτεί για να πάρει τα κονδύλια χωρίς να δώσει κάτι ίδια. Δεν μπορεί η Ελλάδα, δεν μπορεί η Ευρώπη, δεν μπορεί η Γερμανία να δώσει αυτή τη στιγμή κονδύλια χωρίς να υπάρξει κάτι το οποίο θα δοθεί από την άλλη μεριά. Και εμείς ως κυβέρνηση θα πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να δώσουμε, γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγούμε στο δικό μας το λαό, στο δική μας την εντολή την οποία έχουμε πάρει, ότι αυτά τα οποία δίδουμε θα τα δώσουμε για να βοηθηθεί το λαός να βγει από την κρίση. Η βασική διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και όλων των άλλων κρατών της Ευρωζώνης δεν είναι θέμα λεπτομεριών, δεν είναι θέμα του πού είναι το δεύτερο μνημόνιο.
μνημόνιο ή όχι. Έχει άμεση σχέση να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ήθελε να αλλάξει όλες τις προδιαγραφές συνεργασίας μέσα στην Ευρωζώνη ή τουλάχιστον ήθελε να έχει το δικαίωμα να μην τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωζώνης. Για όλους αυτούς τους λόγους η ελληνική κυβέρνηση κάθε φορά που είχε μία απέτηση και κάθε φορά που λέγαμε ναι, αλλά έπρεπε να τηρηθούν και οι προδιαγραφές χ ή ψ, κάθε φορά αυτό δεν το αποδεχόταν. Κάθε φορά οι πρακτικές βοήθειες δεν γίνονται αποδεκτές, γιατί από πολιτικής, τολμώ να πω από καθαρά ιδεολογικής πλευράς, ήθελε μια άλλη Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη θα βρισκόταν σε κίνδυνο αν ακολουθούσαμε αυτές τις προδιαγραφές. Στο τέλος θα είχε αποσταθεροποιηθεί το σύνολο της Ευρωζώνης, άρα και η Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε. Το μνημόνιο δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του δημοψηφίσματος. Αν αυτή τη στιγμή όμως δεν τηρούσαμε τις υποχρεώσεις μας στο χώρο της Ευρωζώνης, θα μειώνουμε την αξιοπιστία μας. Τις τελευταίες εβδομάδες, χρόνια, μήνες, ό,τι θέλετε, ξέρουμε ότι το ευρώ χρειάζεται περισσότερη δέσμευση, καλύτερη συνεργασία στο χώρο της οικονομίας και της βιομηχανίας και όχι μείωση των ευθυνών και των υποστηρίξεων. Χρειαζόμαστε περισσότερο σε πάρα πολλά σημεία και όχι λιγότερα. Μπορεί σε κάποιους αυτό να ακούγεται πολύ σκληρό, αλλά πρέπει να δει κανείς, κοιτώντας σε βάθος χρόνου, ότι δεν μπορεί κανείς για λόγους καθαρά ιδεολογικούς, όπως τους ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει οικονομικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε 300 εκατομμύρια πολίτες μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι επίσης πολίτες και πολίτες μας. Το δημοψήφισμα της Ελλάδος είναι πολύ καλό, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές τι ζητείτε. Ναι ή όχι στο αν θέλει να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Και αν ένα κράτος θέλει πραγματικά να αναλάβει τις ευθύνες του, θα πρέπει να το πει στους πολίτες τους. Εάν αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Ελλάδος αποδεχθούν την πρόταση της Ευρωζώνης, τότε θα πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να δώσουμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Είναι σαφές αυτό και για μας, για την ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά και για τη γερμανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, προς την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι κανόνες κοινοί για όλη την Ευρώπη, σημαίνουν αλληλεγγύη, υποστήριξη όλων προς όλους. Οι διαπραγματεύσεις της Ευρωζώνης με την ελληνική κυβέρνηση είχαν πάντοτε αυτή την αρχή. Αν όμως αποτύχει το δημοψήφισμα, αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός κατά, τότε κανείς δεν θα πρέπει να έχει την εντύπωση ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι σαφέστατα μία απόφαση κατά του να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μείνει η Ευρωζώνη σταθερή, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι το ευρώ θα παραμείνει, θα είναι ένα σίγουρο νόμισμα, ένα σταθερό νόμισμα, και αυτό θα είναι ακόμα και αν χρειαστεί στα πλαίσια της οικονομικής και της νομισματικής ένωσης να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να μην υπάρχουν τόσοι ανοιχτοί κίνδυνοι όσο υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καγκελάρη, ο κύριος Γιούνκερ πριν κάποιες ώρες παρακάλεσε τους Έλληνες στο δημοψήφισμα να πούνε ναι. Ο κύριος Γκάμπρελ νομίζω ότι το έκανε και αυτό εμέσως. Το κάνετε και εσείς ή λέτε δεν υπάρχει καμία πρόταση αυτή την Κυριακή, διότι αύριο βράδυ στις 12 τη νύχτα πάβει να υπάρχει κάποια πρόταση? Κοιτάξτε, αδιαφόρος του τι θα πει το δημοψήφισμα, είναι η ελληνική πλευρά, η οποία τη στιγμή που θα πάψει να ισχύει το πρόγραμμα αύριο βράδυ, να διατυπώσει ένα έτοιμα για συνεργασία ή για οτιδήποτε άλλο. Λέω κάτι ότι είμαι λίγο διχασμένη. Από τη μία μεριά, όπως ελέγχθη πολλαπλώς και από τον κύριο Γκάμπριελ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το τι θα αποφασίσει το δημοψήφισμα έχει να κάνει με το μέλλον του ευρώ.
Από την άλλη μεριά όμως, ξέρω, υποθέτω, το διαισθάνομαι ότι ο ελληνικός λαός θέλει να έχει τη δική του γνώμη, την οποία και θα τη διαμορφώσει. Εμείς μπορούμε να πούμε τι νομίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να υπάρξει έστω και υποψία ότι εξασκούμε κάποια πίεση. Θεωρώ μεταξύ φίλων και θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι φίλος, μέλος της Ευρωζώνης. Πρέπει όμως να πούμε με απόλυτη ειλικρίνεια ποιες είναι οι επιπτώσεις. Από την άλλη μεριά, κανένας από εμάς δεν θέλει να πει ότι θα έπρεπε με τον άλλον τρόπο ο ελληνικός λαός να αποφασίσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει να διαμορφώσει τη γνώμη του, την άποψή του, αλλά εμείς τα 18 κράτη τα οποία διαπραγματεύτηκαν με την Ελλάδα θέλουν να πούμε. Εμείς υποβάλαμε, το πιστεύουμε, μια πολύ καλή πρόταση. Πέραν αυτού του προγράμματος, το οποίο ξεπεράσαμε, και η Ελλάδα το Φεβρουάριο είχε πει ότι θα ήθελε να το εκπληρώσει εκτός από το προγενές προόλασμα μέσα στο 2015. Και είχε πει ότι θα καλύψει όλες και τις άλλες του υποχρεώσεις. Δεν είχε αφήσει καμία αμφιβολία προκειμένου το Φεβρουάριο η Ελλάδα ότι ήθελε να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το διτό μήνυμα και ταυτόχρονα να ξέρουμε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρξει μια αλλαγή, εμείς πρέπει να καταστήσουμε σαφές. Κανείς δεν θέλει να επηρεάσει τους Έλληνες. Οι Έλληνες πολίτες είναι όριμοι, είναι ένας υπερήφανος λαός, μπορεί να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Πρέπει όμως να ξέρουν και αυτό τι θα σημαίνει. Εμείς μόνο αυτό λέμε. Κυρία Καγκελάρια, υπάρχουν κάποιες σκέψεις για μια έξτρα σύνοδος κορυφής, είστε υπέρ, κατά, νομίζετε ότι έχει νόημα και ταυτόχρονα έχετε σκεφτεί αυτή τη βδομάδα ίσως να πάτε και μέχρι την Ελλάδα για να δείτε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις? Όχι. Νομίζω την εποχή που ζούμε με τις άνετες επικοινωνίες, δεν χρειάζεται εγώ να πάω κάπου. Εγώ την εντύπωση και από τη Γερμανία που βρισκόμαστε μας ακούγανε, δεν χρειάστηκε να πάω εγώ εκεί για να ακουστούμε. Δεν νομίζω ότι απαιτούνται τέτοιες κινήσεις, και όταν υπάρχει ένα δημοψήφισμα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν έχει κανένα νόημα να πάει κανείς στην Ελλάδα. Εγώ πάντως δεν θα πάω. Ο κύριος Τούσκ δεν ζήτησε να υπάρξει έξτρα σύνοδος κορυφής. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουμε. Νομίζω σε όλες τις press conferences οι οποίες θα υπάρχουν τις επόμενες μέρες θα είναι σαφώς ότι άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πάρουν αντίστοιχες θέσεις όσον αφορά την πρόταση. Το κάναμε και την Παρασκευή, το κάναμε το Σάββατο, το κάναμε σήμερα τη Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση, καμία αμφιβολία προκειμένου. Δεν άλλαξε όμως κάτι από την Παρασκευή. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς εγώ θα πάω οποιαδήποτε στιγμή όπου μας καλούν, ναι, αλλά για εμένα δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έξτρα λόγος να υπάρξει μια ιδιαίτερη σύνοδος κορυφής. Αν αλλάξει κάτι κάθετα ή ιδιαίτερα ή κάτι υπάρξει έκτακτο, ναι, ίσως να υπάρξει κάτι μετά το μνημόνιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος. Frage an den Bundeswirtschaftsminister, Herr Gabriel. Κύριε Γκάμπριελ, θέλω να πω αυτό το οποίο υπευλήθη παρουσιάστηκε στους Έλληνες και είπατε ότι είναι αυτό το οποίο θα γίνει μετά το μνημόνιο. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στο πιθανό κούρεμα, τις επενδύσεις, τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν, ναι, όχι και τα σχετικά. Στην ελληνική πλευρά ποιος το παρουσίασε αυτό και με ποιο τρόπο? Ο κύριος Γιούνκερ, από όσο ξέρω, το δημοσίευσε αυτό χτες. Υπήρξε μια πρόταση στο Eurogroup από την προϋπόθεση ότι θα υπήρξε μια συμφωνία όσον αφορά τις προϋποθέσεις για το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο προϋπέθεται επιμήκυνση του προγράμματος, προϋπέθεται κάποιες πληρωμές σε σχέση με επιτόκια τα οποία έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ελληνικά ομόλογα. Νομίζω ότι συμπερίχε και την έννοια ενός τρίτου προγράμματος, συμπερίχε και 35 εκατομμύρια
εκατομμύρια για επενδύσεις τα οποία δίδονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με προγράμματα τα οποία είχαν συζητηθεί στο παρελθόν ή προτάσεις που είχαν γίνει προς την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Μα τέτοια μεγάλη πρόταση επενδυτικών κονδυλίων δεν υπήρξε ποτέ. Και υπήρξε και μια διάθεση και μια πρόταση να συζητήσει κανείς και τη δυνατότητα εάν θα μπορούσε να αποπληρωθεί το χρέος σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με άλλα επιτόκια και τα σχετικά. Λοιπόν, ήταν θέματα τα οποία όμως είχαν ως προϋπόθεση την τήρηση του δευτέρου προγράμματος όπως είχε αποφασίσει στις 20 Φεβρουαρίου. Στις συζητήσεις οποίες είχαμε την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά κάθε φορά έλεγε ότι αυτή η επιμήκυνση, η αλλαγή μέχρι 25 εκατομμύρια, μεγαλύτερες ενέσεις και όλα τα σχετικά, ναι, χωρίς τρίτο πρόγραμμα, χωρίς καμία προϋπόθεση ή απέτηση, χωρίς ποτέ να το θέμα, ωραία, μα λειτουργεί το δεύτερο πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί, έχει εφαρμοστεί. Αυτό είχε όμως άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος. Εμείς ως Ευρωγερμανικό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δώσουμε τέτοια χρήματα, δεν θα μπορούσαμε να τα δικαιολογήσουμε απέναντι στο δικό μας το Κοινοβούλιο. Είχαμε πει κάθε φορά ότι πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Ναι, ευθύνη του τι κάνω εγώ, αλλά ταυτόχρονα αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να επιδεικνύω μόνο αλληλεγγύη χωρίς να έχω ευθύνη απέναντι στους δικούς μου ψηφοφόρους. Λοιπόν, δεν υπήρχε θέμα όσον αφορά τις λεπτομέρειες του δευτέρου προγράμματος. Ήταν το θέμα ότι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να δεχθεί ότι για να βγει από την κρίση θα μπορούσε να το κάνει μόνο με ένα τρίτο πρόγραμμα. Υπήρχε διάθεση της Ευρωζώνης να διαπραγματευτεί και να δώσει κονδύλια, αλλά όχι με μια λευκή επιταγή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε να αποδεχθεί αυτό. Δεν ήθελε να αποδεχθεί την οποιαδήποτε προϋπόθεση. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ήθελε να ζητήσει αλλαγή των κριτηρίων της Ευρωζώνης εις το σύνολό της. Και εμείς είπαμε, τα κριτήρια συνεργασίας της Ευρωζώνης εις το σύνολό της αποκλείεται να αλλάξουν. Εμείς θέλουμε να τα υποστηρίξουμε ακόμα έτη περαιτέρω για να γίνει πιο σταθερό το νόμισμα. Όχι να τα αποδυναμώσουμε. Δύο πολύ σύντομα ερώτημα. Περιγράφετε την ελληνική κυβέρνηση και αναρωτιέμαι γιατί νομίζετε ότι με αυτή την κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα υπάρχουν δυνατότητες διαπραγματεύσεως. Πιστεύετε ότι ακόμα και αν πει νέο πληθυσμός η κυβέρνηση θα αλλάξει, θα είναι σε θέση να κάνει κάτι άλλο? Και εσείς σε συνδυασμό με τα άλλα κόμματα έχετε αποφασίσει ποια είναι η εξέλιξη αυτή τη στιγμή και τι θα κοστίσει αυτό στη Γερμανία? Πρώτον, κύριε Μέρκελ, σας παρακαλώ να μην αρχίζουμε να κάνουμε σπέκουλο με τη μία ή την άλλη κατάσταση. Είμαι μια εντελώς καινούρια κατάσταση. Δεν την ξέρουμε σαν κατάσταση. Είναι κάτι το ιδιαίτερο και ιδιάζον. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική να αρχίσω να λέω τι θα γίνει εδώ σε μια εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα και τα σχετικά. Δεν ξέρω ποιος θα θέλει σε μια εβδομάδα να μιλήσει με εμάς, ναι ή όχι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι δεν χρειάζεται εμείς να προβληματιζόμαστε. Νομίζω το είπε αυτό και εκείνος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις και να μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία κινούνται δεξιά και αριστερά. Το EFSF έχει μια μακρόχρονη πρόβλεψη. Αν εμφανιστούν μεγάλες επιβαρύνσεις, ακόμα και αν τις δούμε και αν έχουμε πραγματικά μια οπτική και μια εικόνα, δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο αυτή τη στιγμή να προβληματιστούμε. Πάντως, οι προϋπολογισμοί της Γερμανίας δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Και κάτι ακόμα, κυρία Καγκελάρη, όσον αφορά εσάς σας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα γινόταν αυτό το δημοψήφισμα ή εκπλαγήκατε όπως όλοι οι άλλοι? Και θέλουμε να δούμε πού ξεκίνησε αυτή η κρίση. Και είχατε καταλάβει ότι de facto η κυβέρνησή του ήταν κατά αυτής της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου? Θα ήθελα να σας πω μόνο το ακόλουθο. Εκείνο το βράδυ υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ, μια τηλεφωνική επαφή μεταξύ εμού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Λόντ. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω προκειμένου. Όπως πάντα. Και το ξέρετε.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja gesagt, dass es die Möglichkeit wird, θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω συζητήσεων αν η ελληνική κυβέρνηση στραφεί προς εμάς ή προς την Ευρώπη. Θα υπάρξει μια δυνατότητα ενδιάμεσης χρηματοδότησης για να καλύψει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της. Λυπούμε, δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. Δεν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν ξέρω καμία, εν πάση περιπτώσει. Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δίνουμε τη δυνατότητα εκταμείευσης καταγράφονται επακριβώς σε νομικά κείμενα. Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς και ενδελεχώς. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του EFSF το οποίο υπήρχε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι πιθανό να υπάρξει μια επιμήκυνση, μια αλλαγή, ένα άλλο πρόγραμμα. Ναι, θα είναι ένα πρόγραμμα του ESM. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζήτησει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δικό μας το Κοινοβούλιο, αφού υπάρξει μια πρόταση. Και τότε θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, όπως λέει το EMS, ότι θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε από το Κοινοβούλιο μας την έγκριση για να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό. Δεν την έχουμε ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τη Γερμανία.